Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του ΚΚΕ. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Εσείς είστε και πρώην αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, αν έτσι θυμάμαι καλά. Την έχουμε για αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσω ζητώντας σας να μου σχολιάσετε αυτή την επίθεση που έκανε ο κ. Παναγιωτόπουλος σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι δεν έχει νόημα η αντικατασκοπή αν το επιτελεί είναι ελβετικό τρίμα. Αφορμή βασικά ένα δημοσίευμα του Ριζοσπάση για το τι όπλα έχουμε εδώ στην Ουκρανία. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Κοιτάξτε, δεν ξεκίνησε, δεν ήταν η αφετηρία αυτή. Η αφετηρία ήταν κάποιο βουλευτή ο οποίος πραγματικά ανέφερε στοιχεία, αν θέλετε, τα οποία έχουν σχέση και με τη διάταξη των όπλων και με κάποιες λεπτομέρειες. Το δημοσίευμα του Ριζοσπάση ουσιαστικά αναφέρει στοιχεία τα οποία είναι γνωστά και στους δημοσιογράφους και έχουν δημοσιοποιηθεί και στις πρεσβείες και μάλιστα σε στοιχεία τα οποία αναφέρει και σε tweet η Ουκρανική πρεσβεία. Είναι στοιχεία τα οποία ήδη η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει δημοσιεύσει. Η επίθεση αυτή λοιπόν είχε άλλη αφορμή, αλλά σε κάθε περίπτωση τη στιγμή που στοιχεία τα οποία έχουν σχέση, αν θέλετε, με τη δομή, με την ποσότητα και το είδος οπλισμού που στέλνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, μετατρέποντας την Ελλάδα, τη χώρα μας, σε εμπόλεμο εταίρο, σχεδόν εμπόλεμο εταίρο της κυβέρνησης Ζελένσκι, στοιχεία τα οποία στοχοποιούν τον ελληνικό λαό, γιατί στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος, ένας λυσαλαίος πόλεμος αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει την ευαισθησία να έχει ενημερώσει τον λαό σε σχέση με αυτές τις αποστολές, γιατί στο κάτω-κάτω είναι και υλικό το οποίο το έχει ακριβοπληρώσει μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας εργαζόμενος. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιείται η κυβέρνηση να κρατάει κρυφά χαρτιά σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια, όταν επικαλείται το απόρριτο, απόρριτο απέναντι σε ποιον, στο τι δυνάμεις πάνε στην Ουκρανία και γιατί να είναι απόρριτες. Όσο για το υλικό το οποίο φεύγει από την Ελλάδα, ήδη το έχει χαρακτηρίσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εμείς διαφωνούμε με αυτό το χαρακτηρισμό, ότι είναι υλικό το οποίο προέρχεται από τα άχρηστα αποθέματα. Εμείς λοιπόν, έχοντας την πληροφόρηση που έχουμε και συλλέγοντας τα στοιχεία που συλλέγουμε και δημοσιοποιώντας το, αποδείξαμε ότι αυτό το υλικό δεν είναι άχρηστο. Είναι υλικό το οποίο πραγματικά είναι χρήσιμο για την άμυνά μας και αν θέλετε προστατεύοντας αυτά τα στοιχεία του απόρριτου σταματάμε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Άρα η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκοτεινές γωνίες για τον ελληνικό λαό όσον αφορά την εμπλοκή της χώρας μας, γιατί είναι μια εμπλοκή που όπως προανέφερα τον στοχοποιεί και τον στοχοποιεί δραματικά. Αλλά δεν είναι αυτό αν θέλετε και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ποιο. Δεν είναι δηλαδή κυρίως το υλικό, τι υλικό πήγε και πόσο υλικό πήγε. Το ζητούμενο είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης, το ουκρανικό, μπλέκει τον λαό, στοχοποιεί τον λαό, ενισχύει με όπλα τα οποία έχει πληρώσει ο Έλληνας εργαζόμενος, μετατρέποντας, ενισχύοντας την κρεατομηχανή της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, στο οποίο κουματιάζονται λαοί, όχι μόνο ο ουκρανικός λαός, αλλά και ο ρωσικός λαός. Ωστόσο όμως, κύριε Παπαναστάση, βλέπουμε ότι ενώ εμείς στέλνουμε κάποια όπλα στην Ουκρανία, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι στο πλαίσιο το ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και πρέπει να βοηθήσουμε ένα λαό που πολεμάει εναντίον μιας χώρας που εισέβαλε στη χώρα του. Έχουμε το γείτονα, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει να κρεσέντο προκλητικών απειλών και δηλώσεων κατά της Ελλάδος. Βγαίνουν επίσημοι, λένε να πάρουμε κάποια νησιά, παρουσιάζουν χάρτες ότι τα νησιά αυτά, αν δεν τα αποστρατικοποιήσετε, θα πρέπει να βάλουμε θέμα κυριαρχίας κτλ. Και βλέπουμε ότι τελικά αυτή η περιβόητη βοήθεια που υποτίθεται θα πάρουμε, είτε αργεί, είτε είναι του στυλ βρείτε τα, διότι δεν πρέπει να τσακούνεστε. Ναι. Κοιτάξτε, αντικειμενικά τι λέει το κόμμα σας σε αυτή την περίπτωση? Ναι, ναι. Αντικειμενικά υπάρχει μια αναβάθμιση προς το χειρότερο του αναθεωρητισμού και της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό είναι πλέον, το ζούμε κάθε μέρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ πρόσφατα καλλιεργήθηκε ένα διθυραμβικό κλίμα, ειδικά μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν
τον περασμένο Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ακούγαμε, θυμάμαι, διαβάζαμε ή ακούγαμε στον ηλεκτρονικό τύπο ότι ανέφεραν για άριστους ιονούς, για ένα ήρεμο καλοκαίρι χωρίς εντάσεις, τα θυμάστε αυτά. Ναι. Και διεύρυνση της θετικής ατζέντας. Υπήρξε πραγματικά ένας εφησυχασμός. Και βέβαια αυτός ο εφησυχασμός σήμερα έχει δώσει θέση σε αυτό που προανέφερα. Ποια είναι αυτή η αναβάθμιση? Ενώ η Τουρκία μέχρι σήμερα αμφισβητούσε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, που ουσιαστικά είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σήμερα αμφισβητεί ευθέως αυτό που ονομάζεται κυριαρχία, εθνικό έδαφος δηλαδή. Αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι τα νησιά Σάμος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σαμοθράκη και Λίμνος. Την οποία αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία υπό προϋποθέσεις. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ότι όσο είναι στρατικοποιημένα, κατά τα μέτρα της Τουρκίας, αυτά δεν ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Η Ελλάδα όμως δίνει απάντηση, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαναστάση? Η Ελλάδα έχει δώσει τη δική της απάντηση. Βεβαίως έστειλε πολύ πρόσφατα μία επιστολή, την οποία δούλευαν για μεγάλο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, στον γραμματέα του Οργανισμού Ιθωμενωμένων Εθνών, που αν θέλετε όμως περιέχει και κάποιες γενικότητες που κατά την εκτίμησή μας ελοχεύουν κίνδυνοι σε αυτή τη γενικότητα, να το εκμεταλλευτεί ενδεχομένως η Τουρκία. Και επειδή οφείλουμε να είμαστε καχύποτοι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, εμείς αναρωτιόμαστε μήπως η κυβέρνηση δεν στεγανοποιεί απόλυτα τις θέσεις υπεράσπισης των συμφερόντων της Ελλάδας ή όπως αντιλαμβάνονται γιατί ο λαός. Γιατί λέτε ότι δεν στεγανοποιεί απόλυτα? Βέβαια, έχετε να σας το αιτιολογήσω αμέσως, γιατί υπάρχει μια πάγια απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην πολιτική της, την οποία γνωρίζουμε ότι έχει τη δύναμη να την επιβάλλει και σε άλλες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η οποία αναφέρει μέσα την λέξη συνδιαχείριση. Συνδιαχείριση των πόρων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια μην πάμε μακριά. Τώρα με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την πλευρά της Τουρκίας, τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Βρείτε τα σε μια περίπτωση που ένα μέλος της πραγματικά σε ένα μέλος της αμφισβητούν την κυρία. Δεν είναι τραγικό αυτό? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είπαν ότι υπάρχει η δυνατότητα το να καθίσουν να τα συζητήσουν, να συζητήσουν μια χώρα με ποιον. Με αυτό που αμφισβητεί άμεσα το εθνικό της έδαφος. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ρίχνουν ξεκάθαρα λάδι στη φωτιά που προσπαθεί να ανάψει η Τουρκία αυτή την, όχι αυτή την περίοδο μόνο, και παλαιότερα στην περιοχή μας, για να εκμεταλλευτεί και να βγει ωφελημένη η αστική της τάξη. Γιατί ο τουρκικός λαός προφανώς δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτά. Ίσα-ίσα και χυμαζόμενος είναι και από την οικονομική κρίση και από την εκμετάλλευση, κάτι που ισχύει βέβαια και για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαναστάση, να έρθω λιγάκι στα εσωτερικά μας, όπου δυστυχώς η ακρίβεια έχει επηρεάσει και οριζοντίως και καθέτως όλη την ελληνική κοινωνία, από τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα μέχρι και τους έχοντες και κατέχοντες. Και θέλω να σας ρωτήσω, το κόμμα σας θεωρεί ότι, καταρχήν, πώς κρίνετε τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, και αν θεωρείτε ότι μία παρέμβαση μειώνοντας το ΦΠΑ στα πολλά προϊόντα ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μπορούσε μερικώς να δώσει μία ανάσα στους πολίτες? Ναι. Εμείς σαν κόμμα έχουμε πραγματικά διαμορφώσει άποψη, έχουμε καταθέσει προτάσεις, και αυτή η άποψη την οποία έχουμε διαμορφώσει και που εκφράζουμε αναλύοντάς την βέβαια σε πολιτικό επίπεδο, είναι αυτό ακριβώς που βιώνει ο κόσμος. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Η ακριβή ενέργεια, η οποία επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς, υπάρχει. Τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση, δεν θα το πει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ξέρω, ο ίδιος ο λαός είναι πραγματικά σχεδόν ανύπαρκτα η επίπτωσή τους στο να βελτιωθεί το βαλάντι. Όταν ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα ήταν 10,7 μεσοσταθμικά, γιατί σε επιμέρους δείκτες
μπορεί να ανέβει, ανεβαίνει για παράδειγμα στη διατροφή είναι 12%, σε άλλους τομείς ανεβαίνει 17% στην ενέργεια, φτάνει 50-60%. Άρα δεν είναι το 10,7 το οποίο δούμε. Αυτό είναι πραγματικά ένας στραγγαλισμός του μηνιάτικου των λαϊκών νοικοκυριών. Άρα η ακρίβεια υπάρχει. Ενέργεια, η ενέργεια είναι πανάκριβη. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί σαν όχημα δικαιολογίας της ακριβής ενέργειας τον πόλεμο για παράδειγμα. Γιατί η ενέργεια μήνες πριν τον πόλεμο είχε αρχίσει και ανέβαινε. Είχε ακριβήνει πάρα πολύ. Αντίθετα βλέπουμε την κυβέρνηση να διαφημίζει την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά κάνουν την ενέργεια ακόμη πιο ακριβή. Αναγκάστηκε από την πίεση του κόσμου και πήρε κάποια μέτρα πίσω, όπως είναι η παύση χρήσης του λιγνίτη, και έδωσε μια παράταση στην μη χρησιμοποίησή του. Αλλά αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν δίνουν λύση. Η πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθούν τα μεγάλα μονοπόλια της ενέργειας με αυτό που ονομάζει πράσινη μετάβαση, και είναι πραγματικά είναι πολύ ύποπτο μέχρι αποδεδειγμένα καταστροφικό για το λαό. Γιατί βλέπουμε τα βουνά της Ελλάδας έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες. Αυτό δεν είναι κακό όμως, ότι θέλει να περάσει στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη όχι, ενέργεια. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποδέχεται και είναι από τα πρώτα κόμματα και την επιστήμη, την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό όμως. Εδώ μιλάμε για μια είσοδο στην ενέργεια, για μια εκμετάλλευση και της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία δεν έχει να δώσει κάτι στο λαό. Εγώ σας λέω, η Ελλάδα έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες αυτή τη στιγμή. Είδε κανείς να φτηνένει το ρεύμα? Να την πράσινη μετάβαση. Ήδη έχουμε μπει και μπαίνουμε με πολύ ραγδαίους ρυθμούς σε περιοχές όπως είναι η Ατωλοακαρνανία, τα Ιόνια νησιά, η Νότια Εύβοια. Είναι κατάσπαρτοι από ανεμογεννήτριες. Έφορα εδάφη, βγαίνουν φωτοφυτρώνουν φωτοβολταϊκά. Είδε κανείς να φτηνεί η ενέργεια? Όχι, αντίστοιχα βλέπουμε με νέα ενεργειακά μονοπόλια να γιγαντώνονται, να κερδίζουν και φυσικά λόγος να μην κερδίζει τίποτε. Άρα έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι η φράση πράσινη ενέργεια και μετάβαση είναι ένα όχημα από το οποίο ο λαός μας δεν έχει να κερδίσει κάτι αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε πραγματικά μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό, από έναν υπολογισμό που θα συμμετείχε και ο ίδιος ο λαός στη διαμόρφωσή του. Αυτή η ενέργεια που παράγεται από την ανανεώσιμη, από τις ανανεώσιμες πηγές, πραγματικά να δώσει φτηνή ενέργεια στο λαό. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή με το μοντέλο ανάπτυξης που υπάρχει. Κύριε Παπαναστάση, για να προλάβω και το χρόνο, γιατί ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει. Τις τελευταίες μέρες έχει ξαναφουντώσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κάτι έτσι δηλώσει του κ. Μητσοτάκη, κάποιες περιοδίες, κάποια εσωτερικά έγγραφα στην Πειραιώς που λένε στους εργαζόμενους στη Νέα Δημοκρατία να τελειώσετε τις άδειες μέχρι τη 15η Αυγούστου. Πιστεύει το κόμμα σας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες εκλογές και δεν θα κάνει πράξη αυτό που λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία? Και αν ναι, τι είναι αυτό που σας οθεί στο ένα ή στο άλλο? Δεν μπορεί να, εμείς δεν έχουμε τα στοιχεία να πούμε ότι θα γίνουν, δεν θα γίνουν εκλογές. Γνωρίζουμε όμως κάτι. Και πέρα από αυτό, σαν κόμμα, εμείς είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι με τον μηχανισμό μας να δουλεύει όχι για τις εκλογές, αλλά για να μπορέσει να σταθεί δίπλα στο λαό καθημερινά. Άρα δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μας. Αλλά να απαντήσω στο ερώτημά σας. Είναι γεγονός αυτή τη στιγμή και τις προϋποθέσεις περιγράψαν προηγουμένως, μην τις επαναλαμβάνω, ακρίβεια, φτώχεια, αύξηση. Αν θέλετε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά είναι κάτι που είναι οξυμένο. Αυτή όλη η πίεση που δέχεται το αστικό σύστημα διακυβέρνησης που έχουμε, του γεννάει την ανάγκη να βρει κάποιες λύσεις, όχι για να ανακουφιστούν τα προβλήματα του λαού, αλλά για να διατηρήσει, αν θέλετε, το στάτους εξουσίας το οποίο έχει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε και εκλογές. Και να δούμε εκλογές ακόμα και με σχήματα τα οποία είναι παράδοξα, ίσως ακούγονται αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν η αστική τάξη της Ελλάδας αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν έχει κανέναν ενδιασμό να δούμε και δίπολα και τρίπολα και ευρύτερα σχήματα διακυβέρνησης. Ένα δίπολο κατά την άποψή σας ή τρίπολο που λέτε? Πραγματικά δεν ξέρω. Η πολιτική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων μικρότερων κομμάτων είναι σε τέτοιο επίπεδο ταυτισμένη,
στους βασικούς πυλώνες, αν θέλετε, αυτής της εξουσίας, και δεν μιλάω τώρα σε κάποια επιμέρους θέματα διαχείρισης της διακυβέρνησης της Ελλάδας, που πραγματικά μπορούμε να δούμε και το πιο παράδοξο σχήμα. Δεν το ξέρουμε. Είναι, αυτό θα εκτιμηθεί πραγματικά και θα δημιουργηθεί να πούμε για την αστική τάξη, η οποία κάνει και τα κουμάντα της για να διατηρήσει και την εξουσία της και τη δυνατότητα παρέμβασης και την παραπλάνηση του ελληνικού λαού, δίνοντάς του την εντύπωση ότι κυβερνάει αυτός. Άρα είναι στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι όλα ρευστά και η απάντηση είναι ότι ναι, μπορούμε να δούμε οποιαδήποτε στιγμή εκλογές με σχήματα τα οποία θα εξυπηρετεί την αστική τάξη. Ωραία. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαρδούνη. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.